μετά που είχε σχολάσει από τη δουλειά της αργά το βράδυ. Τον πλησίασε, του είχε μιλήσει, γνωστοποίησε αυτή την ιστορία με αποτέλεσμα να έχουμε κύμα αγάπης. Όχι πως δεν ήταν αναμενόμενο για τον άνθρωπο αυτό. Έχουμε την κυρία στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να πω βεβαίως ότι και εδώ στο σταθμό είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν, να στηρίξουν τον συμπολίτη μας αυτό που κοιμόταν νηστικός σε παγκάκι μέσα στο κρύο. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας κυρία Αλεξανδρινό. Έχουμε λοιπόν ευχάριστη εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, μετά βεβαίως και τη δική σας παρέμβαση. Μάλιστα. Δεν ξέρω εσείς για ποια ευχάριστη μιλάτε είδηση. Εγώ που μίλησα με τον κύριο και χθες το βράδυ και πριν από λίγο, μου είπε ότι πάλι στον ίδιο τόπο κοιμήθηκε, ότι ναι μεν υπήρξε μεγάλο κύμα αγάπης και ανταπόκρισης των ανθρώπων, αλλά μόνο μέσω Facebook και ίντερνετ, ότι ούτε το τηλέφωνο του χτυπούσε χθες μόνο για φάρσες. Του έδιναν ραντεβού για να του δώσουν λέει, κάποια χρήματα ή για να του δείξουν σπίτι, αλλά ο άνθρωπος εμφανιζόταν και δεν πήγαινε ποτέ κανένα. Μου είπε ότι επικοινώνησε μαζί του το Προεδρικό Μέγαρο και ότι του υποσχέθηκαν ότι θα του δώσουν σίγουρα βοήθεια, αλλά... Εμείς αυτό που γνωρίζουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα αναλάβουν άμεσα δράση από σήμερα οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Γι' αυτό έκανα λόγο για ευχάριστη είδηση. Μήπως να τους δώσουμε λίγο χρόνο έτσι ως το αργά το μεσημέρι και μετά να δούμε αν θα παραμείνει ή όχι ο άνθρωπος αυτός στον ίδιο τόπο. Γιατί αυτό έχουμε ως πληροφόρηση. Για να το μάθατε αυτό, εσείς σίγουρα θα είναι αλήθεια, δεν το συζητώ προς Θεού. Απλά εγώ με τον κύριο που μίλησα, μου λέει κοπέλα μου δεν άλλαξε τίποτα, πάλι στα ίδια, πάλι εκεί κοιμήθηκα, μόνο με πέραν τηλέφωνο κάποιοι μου κάναν φάρσες. Βέβαια μου λέει επικοινώνησα με το γραφείο ευημερίας, μίλησε μαζί μου και το Προεδρικό Μέγαρο, μου είπαν θα με βοηθήσουν. Απλά μου λέει εγώ θέλω άμεσα να βρεθεί ένα κρεβατάκι να κοιμάμαι, μου λέει έστω κάτι αυτό. Βέβαια, σίγουρα. Εμείς θα επικοινωνήσουμε ξανά με τον άνθρωπο στο απόγευμα. Και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διευθέτηση. Σας διαβεβαίνω ότι θα πάρουμε άμεσα μέτρα. Απλώς αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Και επίσης, λυπούμε πάρα πολύ αυτό που ακούω, γιατί εμείς δώσαμε το τηλέφωνο του σε πάρα πολύ κόσμο που τηλεφώνησε εδώ και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Και θα είναι κρίμα, για παράδειγμα, όπως λέτε, αν κάποιοι του κάνουν φάρσα. Δεν είναι περίπτωση αυτή για να κάνουμε την πλάκα μας. Δίνουμε το τηλέφωνο για να βοηθηθεί το πλάσμα, όχι για να το κοροϊδεύουμε προς Θεού. Γι' αυτό απόρριψα. Ναι. Πάντως, κρατάω αυτό που σας είπα, ότι οι υπηρεσίες θα δράσουν άμεσα, θα το παρακολουθήσουμε. Αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, μέχρι να πέσει ο ήλιος, σίγουρα θα κάνουμε κάτι δραστικότερο. Είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά και το σταθμό σας και εσάς για όλα αυτά που κάνετε. Να είστε καλά. Πρώτα να γίνει η δουλειά και μετά να είστε καλά.